Πανιερότατε Πάτερ και Δέσποτα, αισθάνομαι ξεχωριστή χαρά και τιμή, γιατί με τη δική σας ευχή και ευλογία στην ευχαριστιακή σημερινή σύναξη διακονώ τον άμβονα του πάνσεπτου αυτού ναού, του μετοχίου της Ιεράς Μονής Κύκου, του οποίου μετοχίου είστε ο σεπτός καθηγούμενος, ο προεστός και πατέρας. Ιδιαίτερη χαρά είναι επίσης, πανιερότατε, ότι σήμερα στην Τράπεζα της Ευχαριστίας ιερούργησαν οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Θεολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου της Κύπρου, του σπουδαίου αυτού πανεπιστημιακού και ακαδημαϊκού τμήματος, του οποίου η αγάπη, για το οποίο η αγάπη, η στήριξη και το ενδιαφέρον σας είναι δεδομένα. Δεδομένα επίσης, πανιερότατε, είναι και το έργο το οποίο η Ιερά Μονή της Κύκου υπό την δική σας σεπτή καθοδήγηση έχει ένα τεράστιο πνευματικό, κοινωνικό και πολιτισμικό, πολιτιστικό έργο, όχι μόνο εντός και της Κύπρου, αλλά και πέρα από αυτή. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, κατά την περίοδο του Πεντηκοσταρίου που διανύουμε, κατά παλαιάν παράδοση που κρατά τόσο από τα Ιεροσόλυμα όσο και από το τυπικό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, αναγινώσκονται περικοπές από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ως συνέχεια θα έλεγα του μηνύματος και της αλήθειας που αναδεικνύεται από την Ευαγγελική περικοπή του Πάσχα, πάλι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεόν και ο Θεός είναι ο Λόγος και είδαμε τη δόξα Του», το λέω με δικά μου λόγια. Αυτό το μήνυμα του ασάρκου λόγου που έγινε σάρκα, που πήρε σάρκα και οστά ως άνθρωπος, βαπτίστηκε εν σαρκή, σταυρώθηκε, αναστήθηκε εν σαρκή, αναλήφθηκε εν σαρκή και εν σαρκή θα έρθει για να κρίνει τον κόσμο στη Δευτέρα Παρουσία. Αυτό το μήνυμα προβάρουν όλες οι ευαγγελικές περικοπές αλλά και η μνημογραφία αυτής της περίοδου. Ένα σαρκωμένο λόγο, μια θεολογία της σάρκωσης και της Ανάστασης και όχι μια θεολογία της φαντασίας, όχι ένα Χριστό ψεύτικο καταδόκηση και φανταστικό, αλλά αληθινό. Δεν είναι τυχαίο, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ότι οι περικοπές της σημερινής ημέρας, του παραλίτου, αλλά και της επομένης, της Σαμαρίτιδος και της μεθεπομένης Κυριακής του Τυφλού, έχουν σχέση με νερό. Αλλά και η γιορτή της Μεσοπεντηκοστής, λέει ο διψών ερχέστου πρόσμε και πεινέτω. Αλλά και η γιορτή της Πεντηκοστής, λέει ότι αυτός που πιστεύει σε μένα θα ρεύσουν από μέσα το ποταμί νερού, νερού ζώντος ύδατος. Ύδατος ζώντος. Εκεί η αναφορά βέβαια γίνεται στο Άγιο Πνεύμα. Άρα ο Χριστός είναι ο ζωντανός λόγος του Θεού. Είναι η πηγή της ζωής που ξεδιψάει τον άνθρωπο πνευματικά και τον λυτρώνει από την αμαρτία, το κακό και το θάνατο. Αυτή την αλήθεια τα μεγάλα μηνύματα προβάλλουν οι περικοπές από το Κατεράνιον Ευαγγέλιο ως ένας καρπός, θα έλεγα, του γεγονότος, του μεγάλου και μοναδικού γεγονότος στην Εκκλησία, που είναι η Ανάσταση του Χριστού, που υποθέτει τη γέννηση, τη σάρκωση. Ας έλθουμε όμως να δούμε σήμερα τρία σημεία από την ωραία περικοπή, την Ευαγγελική περικοπή από το Κατεράνιον Ευαγγέλιο που ακούστηκε σήμερα. Ύστερα, λέει, από αυτά τα γεγονότα που προηγήθηκαν, ήταν γιορτή των Ιουδαίων και ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Εκεί υπήρχε στα Ιεροσόλυμα η πύλη των προβάτων, στην πύλη των προβάτων μια δεξαμενή που λεγόταν Βυθισδά, με 5 στοές, και μέσα στις στοές αυτές ήταν εξαπλωμένοι άνθρωποι, πολύ ξηροί, ασθενείς από κάθε αρρώστια, και περίμεναν να κινηθεί το νερό από τον άγγελο που κατά καιρόν κατέβαινε για να εισέλθουν στο νερό και να θεραπευθούν.
Ανάμεσα στους ανθρώπους εκείνους ήταν και ένας ασθενής που περίμενε 38 ολόκληρα χρόνια. Αυτόν τον εντόπισε μόνο ο Χριστός. Κανένας άλλος άνθρωπος δεν τον είδε ή δεν τον συμπάθησε ή δεν ενδιαφέρθηκε γι' αυτόν. Μόνο ο Χριστός νοιάστηκε και όταν τον είδε να ταλαιπωρείται και κατάλαβε για ποιο πρόβλημα υπάρχει, τι του λέει? Θέλεις υγιείς γενέστε, θέλεις να γίνεις καλά? Και απεκρίθη σε αυτόν ο ασθενής: Κύριε, δεν έχω άνθρωπο να με βάλει στη δεξαμενή όταν το νερό ταραχθεί και ενώ έρχομαι κατεβαίνει άλλος πριν από μένα. Και τι το απαντάει ο Ιησούς στο διάλογο αυτό το σημαντικό και με σωτηρολογικά και υπαρξιακά και πνευματικά πολλά μηνύματα? Σήκω επάνω. Σήκωσε το κρεβάτι σου και περπάτησε. Και αμέσως έγινε υγιής ο άνθρωπος και σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Το μήνυμα που βγαίνει, αγαπητοί μου, από την απάντηση του ασθενούς προς τον Χριστό παραπέμπει σε μια σπουδαία αλήθεια διαχρονική, μια πραγματικότητα δηλαδή. Πόσο εύθραυτες είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, πόσο πάσχουν οι διαπροσωπικές μας σχέσεις, πόσο καθένας μας πολλές φορές ξεπερνάμε τον άλλον άνθρωπο, τον προσπερνάμε δηλαδή. Δεν έχουμε την εσωτερική ευαισθησία και διάθεση να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημά του, να τον βοηθήσουμε στον πόνο, στην αρρώστια, στη δυσκολία. Δεν έχουμε τη δύναμη να ξεπεράσουμε εσωτερικές έτσι διαθέσεις και να προσεγγίσουμε με αγάπη τον άλλον άνθρωπο, όπως ακριβώς μας υπέδειξε ο Χριστός με το μυστήριο της ενσαρκώσεώς του, το μυστήριο της φιλανθρωπίας. Ότι δηλαδή όπως ο Χριστός, έτσι και εμείς πρέπει να βλέπουμε τον άνθρωπο φιλανθρώπος, να σεβόμεθα το ανθρώπινο πρόσωπο που είναι η εικόνα του Θεού, που παλεύει για να γίνει καθομοίωση του Θεού. Βέβαια, στον Ιουδαϊσμό της εποχής του Χριστού υπήρχε η αντίληψη ότι η ασθένεια, η αρρώστια είναι άρνηση του ανθρώπου από τον Θεό ως αμαρτωλού. Ο Θεός δηλαδή ξένος από την αμαρτία δεν μπορεί να έχει σχέση, μια αντίληψη της εποχής, του δεκού κόσμου. Ο Θεός ως ξένος από την αμαρτία δεν μπορεί να έχει σχέση με την αμαρτία. Άρα αφήνει τον άνθρωπο να υποφέρει τα πάνδυνα. Θύμα αυτής της αντίληψης ήταν και ο άνθρωπος της σημερινής περικοπής εδώ, ο ασθενής. Θύμα αυτής της αντίληψης ότι δηλαδή είναι ξεχασμένος από το Θεό, άρα καταδικασμένος νομοτελειακά και στην κοινωνική απομόνωση. Αυτή η ιδιότυπη συμπεριφορά μας απέναντι στον άνθρωπο, αυτός ο ιδιότυπος ρατσισμός με θρησκευτικό υπόβαθρο, δεν μπορεί να γίνει ανεκτός από έναν χριστιανό και από έναν ορθόδοξο. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός από τον άνθρωπο της Εκκλησίας. Και τότε και τώρα, ιδιαίτερα στην εποχή της κρίσης, της πνευματικής, της οικονομικής, της κοινωνικής και της παντοειδούς κρίσης. Η απάντηση τώρα που δίνει ο Χριστός στον ασθενή, νομίζω ότι περνάει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Ότι δηλαδή στη δυσκολία που έχει ο άνθρωπος, την ασθένεια, τον πόνο, την αμαρτία, κάθε δυσκολία, ο Χριστός είναι παρόν και του ανοίγει ένα νέο δρόμο. Το δρόμο της πνευματικής ζωής, το δρόμο της σωτηρίας, το δρόμο της σύνδεσης του ανθρώπου με τον Χριστό, που είναι ο μοναδικός λυτρωτής και ο μοναδικός σωτήρας του κόσμου. Γνωρίζουμε από την θεολογία και την ιστορία της σωτηρίας μας πως ο δημιουργικός λόγος δημιούργησε τον κόσμο, του Θεού ο λόγος δημιούργησε τον κόσμο και τον άνθρωπο, αλλά και ο λόγος του Υιού του Θεού τώρα και πάντοτε αναδημιουργεί τον κόσμο, αναδημιουργεί το πλάσμα του, αναδημιουργεί τον άνθρωπο και τον κάνει καινούριο. Λιώνει, θα λέγαμε, το άγαλμα αυτό, όπως υπάρχει μια τέτοια άποψη πατερική, με τα σπασμένα χέρια και τα σπασμένα πόδια και τη συντετριμένη προσωπικότητά του, τον ξανακάνει καινούριο
μέσα από την μυστηριακή ζωή, το βάπτισμα, το χρίσμα, την ευχαριστία και όλα τα μυστήρια τα άλλα που κατά το νερό καβάσιλα σημαίνεται η Εκκλησία, δηλαδή φανερώνεται, πραγματώνεται το μυστήριο της συνάξεως, το μυστήριο του σώματος του Χριστού, κεφαλή του οποίου είναι ο Χριστός και εμείς τα μέλη του. Σε αυτήν την λογική δεν είναι κανένας άνθρωπος στο περιθώριο. Και κέντρο αυτής της ζωής, του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, η πηγή είναι πάντοτε της σωτηρίας και της λύτρωσης, είναι ο Χριστός. Ένα δεύτερο σημείο που προκύπτει από τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι το πώς ήταν οι άλλοι, οι Εβραίοι, το γεγονός αυτό. Και όπως λέγει το κείμενο, ήταν Σάββατο εκείνη την ημέρα. Και όπως γνωρίζουμε, το Σάββατο είναι μια μέρα αργίας από κάθε εργασία και τότε και τώρα για τους Εβραίους. Και του λένε, είναι Σάββατο σήμερα, δεν σου επιτρέπεται να σηκώσεις το κρεβάτι σου. Και αυτός τους απεκρίθη. Εκείνος που δίκαια που με έκανε η γη, εκείνος μου είπε, άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Τι σημαίνουν αυτά, με πολύ λίγα λόγια. Ότι η στάση του Χριστού, το έργο του Χριστού και η θεραπεία του ασθενούς προσέκρουσε στη συμβατικότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων. Προσέκρουσε σε μία κακόψυχη, θα έλεγα, έτσι εσωτερική, αρνητική διάθεση, μια τυπολατρεία, είπε, δεν έχει κανένα νόημα. Απάντηση στην αντίληψη αυτή, στον εγκλωβισμό στα πράγματα του κόσμου τούτου, στους τύπους που μας έτσι παγιδεύουνε, δίνει ο ίδιος ο ασθενής, ο οποίος έγινε καλά. Εγώ δεν έκανα τίποτε. Εκείνος που με θεράπευσε, εκείνος μου είπε, εκείνος με τον οποίο συζήτησα, ο Χριστός δηλαδή, μου είπε να πάρω το κρεβάτι μου και να περπατήσω. Που σημαίνει ότι κυρίαρχος των ανθρώπων και της ζωής μας είναι πάλι ο Χριστός. Δεν προηγείται το Σάββατο, αλλά ο άνθρωπος. Ο Χριστός δίνει αξία όχι στα πράγματα του κόσμου, αλλά στην αξία του ανθρώπου, χάριν του οποίου έγινε και ο ίδιος άνθρωπος, τον προσέλαβε για να τον σώσει. Βλέπουμε λοιπόν πως εγκλωβιζόμαστε πολλές φορές στις δικές μας αντιλήψεις, στις δικές μας εσωτερικές έτσι καταστάσεις και δεν έχουμε τη δύναμη να τις ξεπεράσουμε. Ο Χριστός νικάει αυτά τα εμπόδια και ανοίγει καινούριους δρόμους στη ζωή μας. Και το τρίτο σημείο, αγαπητοί μου, από την σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι ότι μετά από λίγο, λέει, τον συνάντησε τον υγιή πρώην παραλυτικό, ο Χριστός τον συνάντησε στο ναό. Δεν είναι τυχαίο. Εκεί συναντώμεθα όλοι, όπως σήμερα εδώ, στην ευχαριστιακή σύναξη. Ο τόπος του ναού είναι ο τόπος της συναξεώς μας και κατά παλαιάν έτσι ερμηνεία και απόψεις παλαιές, πατέρων παλαιών, ο ναός είναι απλώς ο τόπος που συναζόμεθα, αλλά τόπος ο οποίος ενωνόμαθε και πραγματώνουμε αυτό που είμαστε, Εκκλησία, κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Εδώ υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, στο ναό. Από εδώ παίρνουμε τη δύναμη για να λειτουργήσουμε στη ζωή μας, τη λειτουργία μετά τη λειτουργία, για να κάνουμε το σπίτι μας Εκκλησία, για να αναγεννήσουμε τον κόσμο ως λειτουργικά όντα εδώ, να κάνουμε τον κόσμο να λειτουργεί και αυτό σωστά. Να λοιπόν ποια είναι η σημασία του ναού και έτσι μια απλή τώρα ερμηνεία εδώ, βλέπω αυτήν την θέση του Ευαγγελίου, ότι συνάντησε, λέει, τον παραλυτικό στο ναό. Και τι του είπε? Είδες, του λέει, έγινες υγιής. Μικέτη αμάρτανε. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγελεν της Ιουδαίης ότι Ιησούς εστίν ο ποιήσας αυτόν υγιή. Δυο λόγια και γι' αυτά. Είδες, του λέει, έγινες καλά. Αυτό τι σημαίνει? Ποια αλήθεια περνάει ο λόγος αυτός? Ότι η αμαρτία είναι η μεγάλη ασθένεια. Αμαρτία σημαίνει την αποξένωση του ανθρώπου από το Θεό, την αδυναμία συνεργασίας του ανθρώπου με το Θεό, την προσπάθεια του ανθρώπου, την εγωκεντρική προσπάθεια ότι μόνος του μπορεί να σωθεί χωρίς το Θεό και να μην αφήσει το Θεό να λειτουργήσει μέσα του, να κάνει καινούργια την καρδιά του, να κάνει την καρδιά του κατοικητήριο της Παναγίας Τριάδος και του φωτός του Χριστού και το νου του ελεύθερο από τα πάθη για να μπορεί να διακρίνει τα πράγματα στον κόσμο. Αμαρτία είναι το να μην κοινωνεί κανείς με τον Θεό
αλλά και τον άνθρωπο. Αυτό λένε οι ειδικοί, οι θεολόγοι και οι πνευματικοί άνθρωποι, είναι και η κόλαση του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν πρέπει να συνεχιστεί. Και ξέρετε, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας υπάρχει ένα σπουδαίο μυστήριο, το οποίο ακούει στο όνομα Ευχέλαιο, το οποίο κάναμε και τα μαθήματα αυτές τις μέρες εδώ, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου, το θεολογικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Εκεί το Ευχέλαιο, όλα τα μυστήρια βέβαια έχουν αυτή την αλήθεια που λέγω τώρα, το Ευχέλαιο βλέπει τον άνθρωπο ως ψυχή και σώμα. Αναδεικνύει και προβάλλει την ανθρωπολογία της Εκκλησίας μας, της Βίβλου, των Πατέρων, της Υμνογραφίας, της Λατρείας, ότι ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα. Και όταν αμαρτάνει η ψυχή, αυτό έχει αντίκτυπο και στο σώμα. Και το σώμα επηρεάζεται και από την ψυχή και επηρεάζει την ψυχή. Είναι αλληλένδετη αυτή η σχέση. Αυτό θέλει να πει εδώ ο Χριστός όταν το λέει «Ήδη υγιής γέγονας νικέτη αμάρτανε». Τι σημαίνει να μην ξανααμαρτήσει? Γιατί θα πάθει χειρότερα. Σημαίνει να μην ξεκοπείς από την πνευματική ζωή, να μην γίνεις δούλος της αμαρτίας, να είσαι άνθρωπος πνευματικός και αληθινός. Και κλείνω, σεβαστοί πατέρες, πανιερότατε πάτερ και δέσποτα, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ανακεφαλαιώνοντας τα τρία αυτά σημεία, σπουδαία σημεία νομίζω, που προβάλλονται από την σημερινή Ευαγγελική περικοπή, από το κατά Ιωάννιον Ευαγγέλιο, ότι τι βγαίνει από όλα αυτά? Ότι ο Χριστός είναι ο ζωντανός Λόγος του Θεού. Είναι αυτός που σαρκώθηκε από αγάπη για τον άνθρωπο και από ανάγκη. Εκόν με τη θέλησή του. Δεν τον εκβίασε κανείς. Είναι λάθος αυτή η αντίληψη όταν υπήρχε και όπου υπήρχε. Προσλαμβάνει τον άνθρωπο για να τον σώσει. Και του δείχνει τον δρόμο τον καινούριο, τον δρόμο της Εκκλησίας, τον δρόμο της ιστορίας της σωτηρίας, τον δρόμο της εκκλησιαστικής ζωής, τον δρόμο των εσχάτων. Τον δημιούργησε όχι για τον αφήσει έρμεο, αλλά προνοεί ο Χριστός για τον άνθρωπο μέσα στη ζωή του και τον παίρνει από το χέρι και τον οδηγεί προς τα έσχατα. Αυτό το όραμα λοιπόν μας λέει εδώ ο Χριστός να μην το χάσουμε. Να μην το χάσουμε τις δικές μας αυτοπαγιδεύσεις και αυτοεγωισμού, τον εγωισμό μας, τον εγωκεντρισμό μας, που ακούει στο όνομα της αμαρτίας. Και πώς μπορεί να πει κανείς να μην τον χάσουμε, πώς γίνεται αυτό να μην τον χάσουμε, και να έχουμε το μυαλό μας, ο νους μας να είναι Χριστονούς, όπως λέγει ο Ιώσιος Ιωστίνος Πόποβιτς, η θέλησή μας Χριστοθέληση, η βούλησή μας Χριστοβούληση. Πώς θα είναι κέντρο της ζωής μας ο Χριστός? Νομίζω με δύο απλούς τρόπους. Πρώτον, με τη μυστηριακή ζωή. Κέντρο της ζωής της Εκκλησίας είναι η μυστηριακή ζωή, όπου σημαίνεται η Εκκλησία, όπου πραγματώνεται η Εκκλησία, όπου κοινωνεί ο άνθρωπος με τον Χριστό, τη μεγάλη αλήθεια, τη σωτηρία μας. Και δεύτερον, με τον προσωπικό αγώνα μας. Έναν αγώνα ο οποίος δεν μπορεί να έχει νόημα όταν αυτονομηθεί, παρά μόνο έχει νόημα όταν γίνεται με την χάρη του Θεού. Και τα πάθη μας και οι αρετές μας δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, να διώξουμε, να μεταμορφώσουμε τα πρώτα και να αποκτήσουμε τα δεύτερα, εάν δεν υπάρχει, θα έλεγα, η χάρις του Θεού. Και να επικαλεστώ μια άποψη ωραία που μου άρεσε όταν διάβαζα ένα ωραίο βιβλίο του Πατρός Πορφυρίου. Ο δρόμος, λέει, για να φτάσει στη σωτηρία έχει δύο έτσι παραδρόμια, παραδρόμους. Ο ένας είναι ο εύκολος και ο άλλος είναι ο δύσκολος. Ο δύσκολος είναι να κάνεις γονικλησίες, προσευχή, μετάνοια, όλα αυτά, και ο εύκολος είναι ο δρόμος της αγάπης. Εγώ διάλεξα, λέει, αυτόν. Ο πατήρ Πορφύριος, ο Άγιος, θα έλεγα, της αγάπης. Σας ευχαριστώ πολύ. Να έχουμε την ευχή του Πανιεριωτάτου. Μεγάλη μας χαρά και τιμή σήμερα που λειτουργηθήκαμε εδώ, και ας κρατήσουμε αυτά τα σπουδαία μηνύματα από την Ευαγγελική περικοπή, ότι ο Χριστός είναι ο λόγος της ζωής, ο λόγος της σωτηρίας μας, και εμείς το δικό μας έργο είναι να μην αμαρτάνουμε, να είμαστε σε συνεχή κοινωνία με Αυτόν μέσα στην Εκκλησία, στη μυστηριακή ζωή και με την προσωπική μας έτσι άσκηση, πάντοτε με τη χάρη του Θεού. Αμήν. Ολοκληρώνοντας, αγαπητοί μου, τη Θεία Λειτουργία, αισθάνομαι την ανάγκη και εκ μέρους των αδελφών και συλλειτουργών ημών ιερέων να εκφράσουμε την βαθιά μας ευχαριστία και ευγνωμοσύνη προς τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Κύκου και Τηλυρίας, κύριο Νικηφόρο, που σήμερα με την άδειά του κυκλώσαμε το Άγιο αυτό θυσιαστήριο και τελέσαμε την Θεία Λειτουργία.
και προσφέραμε τον άρτον και τον ίνον που μας αντιπροσφέρθηκε ως σώμα και αίμα Χριστού μέσα σε αυτήν την αναστάσιμη περίοδο στην οποία ζούμε και κινούμαστε, ψάλλοντας τον ύμνο της Αναστάσεως. Και αισθανόμαστε την ανάγκη να τον ευχαριστήσουμε επίσης όχι μόνο για τη Θεία Λειτουργία που είναι το κέντρο και το σημείο αναφοράς μας, αλλά και για την αγάπη και τη φροντίδα και το ενδιαφέρον το οποίο δείχνει για το τμήμα της θεολογίας στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, το οποίο φοιτούμε και εμείς όπως και οι υπόλοιποι σε σύνολο 200 ανθρώπων, που με αγάπη και με πολλή διάκριση, όπως γνωρίζει να κάνει ο Πανιερότατος Μητροπολίτης, στηρίζει το τμήμα αλλά και τα πρόσωπα, το καθένα χωριστά και όλους μαζί, και γι' αυτό αισθανόμαστε την ανάγκη μέσα σε αυτήν την Θεία Λειτουργία να τον ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά και να παρακαλέσουμε τον Κύριό μας και Θεό και την Παναγία Μητέρα Του να Του χαρίζει χρόνια πολλά ευλογημένα καρποφόρα για να προσφέρει αυτή την αγάπη και σε εμάς τους φοιτητές, τους μεταπτυχιακούς, αλλά και στον Πρόεδρο, τον Κύριο Οικονόμο, τους λοιπούς καθηγητές, καθώς και στον ομιλούντα σήμερα στη Θεία Λειτουργία, τον καθηγητή και Πρόεδρο της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, τον Κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή. Τους ευχαριστούμε όλους, τον Γραμματέα, τον Κύριο Λουκά Παναγιώτου και όλους μαζί για ό,τι προσφέρουνε μέσα στη διερεύνηση των πνευματικών εφοδίων τα οποία παίρνουμε μέσα σε αυτόν τον χώρο, ολοκληρώνοντας και τελειούμενα μέσα στην αγάπη της Αγίας μας Εκκλησίας. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενον. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σημάς. Χριστός Ανέστη.